οπότε ότι η πολιτική πρωτοβουλία του κύριου Σαμαρά και του κύριου Βενιζέλου να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβερνητική τους πολιτική και να έρθει από Τετάρτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έβαλαν μια πολιτική τρικλοποδία στο ίδιο το κυβερνητικό έργο. Και το ισχυρίζομαι αυτό διότι πρώτον θα ανοίξει μια τριήμερη κουβέντα στη Βουλή, όπου τουλάχιστον επιτέλους οι βουλευτές θα δουν πρώτον τον κύριο Σαμαρά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στον 9 χρόνο. Θα γίνει μια πολιτική αντιπαράθεση πάνω στο κυβερνητικό έργο και στην κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που ανέπτυξε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Τρίτον, διότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα 151-152 που ευελπιστεί η κυβέρνηση για να 5, πάρει τη δεδηλωμένη 155 θα απέχει πάρα πολύ μακριά από το 180 που επιδιώκει η κυβέρνηση στην ουσιαστική και στη βασική ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, είτε, αν πάρει ένα νούμερο σήμερα 154-155 σημαίνει ότι υπάρχουν 145 βουλευτές οι οποίοι αρνούνται την κυβερνητική πολιτική. Και από τη στιγμή που αρνούνται την κυβερνητική πολιτική, σε δύο μήνες δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ενισχύσουν μια κυβέρνηση να μείνει άλλους 14 μήνες για να συνεχίσουν την κυβερνητική πολιτική. Βάση λογικής έχει τουλάχιστον. Και τελειώνοντας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Συγγνώμη, και το τελευταίο επιχείρημα που θα ήθελα να πω για αυτή την πολιτική τρικλοποδιά που έβαλε από μόνη της η κυβέρνηση είναι ότι επειδή μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, μετά τους 154-155 θα δείξει η ίδια ψηφοφορία, επειδή θα έρθουν νομοσχέδια τα οποία θα είναι πάρα πολύ σκληρά, όπως οι εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, να μην τα απαριθμίσω όλα, τότε θα ξαναδούμε το ίδιο έργο. Δεν θα έρθουν, λέει η κυβέρνηση, πάντως, τότε, κύριε Πουλάκη. Δεν θα έρθουν νομοσχέδια. Ναι, θα έρθουν όμως. Με τέτοιου είδους μέτρα, λέει. Μα δεν θα έρθουν. Εγώ λέω ότι θα έρθουν. Διότι και ο ίδιος ο κύριος Ντράκης στη δηλώση του γύρισε και είπε ότι εμείς θα βοηθήσουμε, θα παίρνουμε τα ομόλογα τα ελληνικά, τα τιτλοποιημένα, τα οποία δεν έχουν αξία. Υπό την προϋπόθεση του προγράμματος. Υπό την προϋπόθεση προγράμματος όμως, δηλαδή το μνημόνιο αλλάζει όνομα και λέγεται πρόγραμμα όπως εμείς είπαμε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Θα έρθουν μέτρα. Και τότε θα βλέπουμε ξανά τα πάνε. Τελειώνει το υπάρχον μνημόνιο. Δεν τελειώνει. Αλλάζει η ονομασία. Τελειώνει η ονομασία. Δεν τελειώνει το μνημόνιο, διότι άμα έχεις πρόγραμμα υποχρεωτικό, πριν από λίγο καιρό, κύριε Πουλάκη, να τελειώσω όμως και λέγατε να πω το εξής, ότι δεν έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή. Και τώρα όχι, αυτό δεν λέγαμε, συζητείτε δεν έχετε, καν. Δεν έχετε το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στην κοινωνία. Στην και αν ήθελε η κυβέρνηση, λοιπόν, κύριε Καράμπελα, επειδή κάνουμε ουσιαστική κουβέντα, λέω ότι αν εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα ήθελε η κυβέρνηση να δει αν έχει τη δεδηλωμένη, έπρεπε να πάει σε εκλογές για να δει τη δεδηλωμένη στον ελληνικό λαό. Τελειώνοντας λοιπόν, μπορεί να πάρει μια δεδηλωμένη 154-155 που σημαίνει όμως ότι απέχει μετά από δύο μήνες το 180. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στην κυρία.